Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλτζεράκη, σας είστε ακροατές. Να ξεκινήσω με το ερώτημα, εάν συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων που αφορά πολύ κόσμο, κύριε Χιλετζάκη. Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων πήρε παράταση μέσα στις 15 Ιουλίου, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έχουμε κάνει περίπου τα 2/3 της ενεργοποίησης. Ναι. Και οι μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων θα έχουν ισχύ μέχρι 24 Σεπτέμβρη. Από 15 και μετά δεν είναι επικλίνει το σύστημα. Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό, ναι, μέχρι και 1η Αυγούστου. Απλώς θα έχουμε την ποινή 1% καθυστέρηση. Αχ, ξέρετε, είσαστε σε σημείο που μας δημιουργεί ένα μικρό πρόβλημα, είναι και δεν περνάει το σήμα, γι' αυτό το είπα έτσι, ταλαιπωρούμε και τον κόσμο. Ναι, ας το επιχειρήσουμε. Λοιπόν, 15, για να το συνοψίσουμε, 15 Εβδόμου η παράταση της ενεργοποίησης, αλλά από εκεί και πέρα λέτε έως 24. Μέχρι 24 θα είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων. Όσοι παραγωγοί θέλουν να μεταβιβάσουν, να κάνουν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων. Και το σύστημα θα είναι ανοιχτό μέχρι την 1η Αυγούστου περίπου, αλλά από τις 15 Ιουλίου και μετά θα έχουμε την περιβόητη ποινή το 1%. Μάλιστα. Να το ξέρουν αυτό η παραγωγή. Τώρα ακούσατε λίγο να λέω ότι αυτά τα οποία απαντούσε σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την Ηλία ο κύριος Γιωργαντάς, βιομηχανική ντομάτα, κορινθιακή σταφίδα, εσπυριδοειδή, στη λίστα των προϊόντων που η Ελλάδα ζητεί να παραμείνουν στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, και θυμήθηκα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τη δική μας την σταφίδα, η οποία βρίσκεται στις αποθήκες. Μέσα από τη δικιά σας εκπομπή το 2017, αξέχαστα ήρθε η μνήμη στο μυαλό την ώρα που το λέγατε αυτό, κύριε Δουλτζεράκη. Συγκεκριμένα είχα βγει να πάω στην Αθήνα τότε. Ήταν υπουργός Γεωργίας ο κύριος Αποστόλου του ΣΥΡΙΖΑ και τότε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Κορινθίας ήταν αυτοί που καταθέσανε τα μέσα της προγραμματικής περίοδου 15-20 η τροποποίηση του κανονισμού και δώσανε το πράσινο φως στη σταφίδα την κορινθιακή να μπει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Mm-hmm. Και αυτό δόθηκε για να στηριχτεί αυτό το προϊόν. Όταν βλέπουμε ένα ιστορικό προϊόν, όταν βλέπουμε ένα προϊόν που διαφημίζεται παγκοσμίως, και θα πω τη λέξη παγκοσμίως μετά να την αναλύσω, για τις διατροφικές του, τα διατροφικά του ωφέλη, είναι superfood. Όταν βλέπουμε τους γείτονές μας, τους Τούρκους, όταν εμείς παράγαμε 100.000 τόνους σταφίδα, αυτοί παράγανε 30 και σήμερα παράγουν 350.000 τόνους. Όταν βλέπουμε την ευρωπαϊκή αγορά και έχει ανοίξει τις πόρτες της για την ξανθιά σταφίδα, τη δικιά μας, που είναι πουγου εκρήτης, δεν μπορεί να παραχθεί πουθενά άλλου στη χώρα μας, που σήμερα στην Κρήτη βαριά παράγονται 1.500 με 2.000 τόνοι. Δεν είναι παραπάνω η παραγωγή μας, δυστυχώς. Και αυτή είναι τη σταζήτητα, όπως είπατε πριν, βάσει και προτάσεις του κυρίου Παπαδάκη. Αν δεν θέλουμε να στηρίξουμε αυτό το ιστορικό προϊόν, αυτό το προϊόν μας δίνει και αναμνήσεις, μας δίνει όμως και φως στο τούνελ, ειδικά στην αμπελουργία που χάνεται από μέρα ως μέρα, ειδικά στο νησί μας και ειδικά στο νομό Ηρακλείου. Αν δεν στηριχτεί αυτό το προϊόν με επιδότηση, αυτό το προϊόν θα χαθεί τελείως. Μα δεν είναι το μόνο προϊόν, δεν όμως, είναι δεν μόνο έχει χαθεί από τις αγορές. Προσέξτε. Ούτε από τις διατροφικές μας συνήθειες, κυρία Δουλτζεράκη. Σωστά. Δεν είναι όμως μόνο θέμα ανάμνησης, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε, κύριε Χιλετζάκη, ότι πραγματικά στήριξε γενιές και πραγματικά στήριξε οικονομικά τους ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν από κάθε γωνιά της Κρήτης για να δουλέψουν στους αμπελώνες.
ποιος θα ξεχάσει. Εγώ θυμάμαι σαν μικρό παιδί ότι ακόμα η γιαγιά μου πήγαινε να δουλέψει σε σταβιδεργοστάσιο, εσείς μπορεί να το έχετε ακούσει, που ήταν στο κέντρο του Ηρακλείου, στα Λιοντάρια. Στη συνέχεια εκεί γίνανε καφετέρειες, στη συνέχεια μεταφερθήκανε τα εργοστάσια. Αλλά στήριξε το οικογενειακό εισόδημα και τον προϋπολογισμό η σταφίδα. Κυρία Δουλγεράκη, την ανοικοδόμηση του Ηρακλείου την έκανε η σταφίδα. Το εμπορικό Ηράκλειο περίμενε πότε η παραγωγή. Αχ και δεν σας ακούω. Αχ και δεν σας ακούω. Με ακούτε? Όχι. Υπάρχει θέμα. Λίγο πιο δυνατά, δεν ξέρω. Λίγο καλύτερα, Ιράκιο, λίγο πιο κοντά. Ναι. Οι έμποροι του Ηρακλείου περιμένανε να δούνε πότε θα τριγύσουν οι ανθρώποι, πότε θα έρθει η Βεντέμα, πότε θα εισπράξουν για να εμπλουτιστεί τα μαγαζιά τους με τον κόσμο και με χρήματα. Η σταφίδα σήμερα, κυρία Δουλγεράκη, έχει πολύ μεγάλη αποδοχή. Μπορεί να μην έχει μεγάλη αποδοχή από εμάς σαν κριτικοί καταναλωτές, αλλά έχει μεγάλη αποδοχή και από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και γιατί έχει αποδοχή? Γιατί η σταφίδα πλέον έχει μπει και έχει και πάρα πολλά προϊόντα που παράγονται από τη σταφίδα πλέον και έχει μπει πολύ στη ζωή. Ζητούμενο είναι να υπάρξει άλλη μια κινητοποίηση γενναία και από τους δικούς μας, αναφέρουμε στο σύνολο των βουλευτών, μήπως καταφέρουν αυτό που κατάφεραν το 2017, όπως είπατε πριν από λίγο, οι βουλευτές από την Πελοπόννησο, και υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Να σας πω τα πράγματα, κυρία Δουλγεράκη, είναι απλά. Ο φάκελος μέχρι 31 Δεκεμβρίου δεν έχει κατατεθεί. Η μπύλια των συνδεδεμένων ενισχύσεων, τη μια κάθεται στο σιτάρι, την άλλη πάει στο ένα, την άλλη πάει στο άλλο. Ο κύριος Γεωργαντάς είναι πλήρης ενημερωμένος και η κυβέρνηση είναι πλήρης ενημερωμένη για το κομμάτι που λέγεται σταφίδα. Η σταφίδα έχει μπει στη σαλάτα. Η σταφίδα έχει μπει στα πρωινά μας μέσα στα δημητριακά. Η σταφίδα είναι μια υπερτροφή. Η σταφίδα της Κρήτης αφανίζεται. Η σταφίδα, το αμπέλι της Κρήτης τελματίζει. Ο παραγωγός της Κρήτης αφανίζεται. Αν πραγματικά θέλουν αυτό το ιστορικό προϊόν, το ιστορικό προϊόν που έδωσε πάρα πολλά χρήματα σε αυτόν τον τόπο, το ιστορικό προϊόν που το φέραν οι Μικρασιάτες στην αρχές του αιώνα, αυτό το, του 19ου, αυτό το ιστορικό προϊόν, αν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να το στηρίξει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είναι κριτικός και είμαι σίγουρος ότι η μάνα του τον ετάιζε, θα πρέπει να μπει σε συνδεδεμένες ενισχύσεις, θα πρέπει το Ταμείο Ανάκαμψης να δώσει άμεσα την περιβόητη αναμπέλωση και θα πρέπει οι δεντρώδεις καλλιέργειες, κυρία Δουλγεράκη, είτε αυτό λέγεται ελιά, είτε αυτό λέγεται αμπέλι, να αξιωθούν, γιατί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο χαθήκανε εκατομμύρια ευρώ, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω κάθε τρεις σε λίγο, να ενημερώνω και να λέω ότι χάνονται λεφτά από την Κρήτη, ότι από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις απέχουμε πάρα πολύ σαν νησί και τελικά αυτό το έρμο το νησί που το κατηγορούν όλοι με τις αγροτικές επιδοτήσεις από τα 2,2 δις ευρώ που παίρνει όλη η ελληνική επικράτεια επιδοτήσεις, η Κρήτη η παρεξηγημένη παίρνει 250 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Δηλαδή, κύριε Χιλιτζάκη, το σταματάω εκεί. Όποιος θέλει αναλυτικά να δει το ρεπορτάζ, πρέπει να μπει και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη να δει το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Χριστόφορου του Παπαδάκη. Εγώ το ανέφερα επειδή είδα αυτό το δελτίο από το Υπουργείο με τις απαντήσεις που έδινε σε βουλευτές της Ηλίας ο κύριος Γεωργαντάς. Το ερώτημα λοιπόν, κύριε Χιλιτζάκη, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρωθεί αυτή η κουβέντα, αν είναι εσείς από τη δική σας πλευρά να πιστεύετε. Πιστεύετε ότι ξέρετε η ενίσχυση αυτής της αγροτικής παραγωγής της σημερινής, ότι πρέπει να επιτευχθεί με πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως λέει ο κύριος Γεωργαντάς, και αν πραγματικά αυτό μοιάζει με άσκηση σε τεντωμένο σκηνή, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος ότι πρέπει να πετύχουμε. Εσείς τι πιστεύετε? Κυρία Δουλγεράκη, από 1η-1η το 23 και μετά η νέα προγραμματική περίοδο θα μας βάλει μεγάλα στάνταρ στο κομμάτι που λέγεται πρασίνισμα.
δηλαδή τις νέες καλλιεργητικές μορφές για να παίρνουμε μία ενίσχυση που λέγεται πρασίνισμα που την παίρνουμε και μέχρι σήμερα. Δηλαδή είναι το 50% του συνόλου της ενίσχυσης που απολαμβάνει ο κάθε παραγωγός. Για να το παίρνεις το πρασίνισμα θα πρέπει να κάνεις κάποιες συγκεκριμένες καλλιεργητικές φροντίδες. Ποιο είναι όμως το μεγάλο πρόβλημα, κυρία Δουλγεράκη, σήμερα? Σήμερα ο παραγωγός παίρνει ή δεν παίρνει την επιδότηση, τη γη την έχει παρετήσει. Φέτος περιμένουμε μια υπερβεντέμα στην Κρήτη μας. Μια υπερβεντέμα και αν ο κ. Γιωργαντάς και όλο το επιτελείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βγει έξω, θα δει ότι υπάρχουν χιλιάδες τρέματα ελαιοδέντρο ακαλλιέργητα τελείως. Τελείως. Είναι τα χόρτα πάνω από τις ελιές. Τώρα και δύο μέρες φυσάει. Εχθές είχαμε μια φωτιά στο Μαλεβίζι. Εάν πάρουν φωτιά τα αλλιόφυτα, δεν ξανασβήνουν. Δεν ξανασβήνουν γιατί είχαμε ένα πολύ βαρύ χειμώνα. Τα χόρτα έχουν βγει απάνω από τα τέτοια. Όταν μιλάμε για καλλιεργητικά στάνταρ και για παραγωγικά στάνταρ, πρέπει να βλέπουμε το βουνό, πρέπει να βλέπουμε το βουνό και όχι να βλέπουμε το χαλίκι που είναι μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική ύπαιθρο είναι ότι μένει ακαλλιέργητη, ότι μένει χέρση, δεν καλλιεργείται. Και δεν είναι ότι το λέω και κάνω αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση ή τα έχω με τον υπουργό κτλ. Και ο υπουργός το ξέρει. Όταν ένα τρακτέρι θέλει πέρυσι 30 ευρώ για να σκάψει και φέτος θέλει 130, δεν το βάζει ούτε το δικό του τρακτέρ ο παραγωγός, αλλά ούτε και τον άνθρωπο. Όταν ο παραγωγός έχει χάσει το 55% των ενισχύσεών του μέσα σε 5 χρόνια, που ήταν ένα καλλιεργητικό κίνητρο η επιδότηση, και σήμερα δεν την παίρνει αυτή και έχει μειώσει κατά 50%. Και δεν λέω ότι ευθύνεται ο Γιωργαντάς. Αυτά ήταν από πιο παλιά σχέδια και σχεδιασμοί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα της Υπαίθρου. Καλό θα είναι να φτιάχνουμε ωραίους φακέλους, να συζητάμε με τις Βρυξέλλες και να συζητάμε και να δίνουμε προτάσεις, αλλά να δούμε και τι γίνεται στο σπίτι μας. Μην είμαστε σαν το Τιτανικό που στον απάνω όροφο πέσανε τα βιολιά και στον κάτω όροφο πνιγότανε και βουλιάζανε και μετά από ώρες πήρανε χαμπάρι ότι βούλιαζε το καράβι ενώ γλεντούσαν απάνω. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή πάμε στις Βρυξέλλες και λέμε αν θα βρούμε νέες καλλιεργητικές μορφές, αν είμαστε φιλικοί προς το περιβάλλον, το πρασίνισμα και το άλλο. Όλοι το θέλουμε. Συμφωνώ. Και εγώ είμαι βιοκαλλιεργητής που μιλάω και η βιοκαλλιέργεια, το δίνω και είδηση μέσα από το σταθμό σας, είναι ένα εργαλείο που θα δώσει το πράσινο φως στη νέα προγραμματική περίοδο από 1η-1η το 23, δηλαδή σε λίγους μήνες, για να μπορείς να απολαμβάνεις το περιβόητο πρασίνισμα. Ένας βιοκαλλιεργητής δεν χρειάζεται να κάνει δράσεις πρασινίσματος. Τι είναι η δράση πρασινίσματος και ποια είναι τα νέα καλλιεργητικά παράδειγμα. Αν θέλουμε να εμπλουτίσουμε το λιόφυτό μας με άζωτο, να βάζουμε ψυχαντή φυτά, να τα φυτεύουμε και μετά να κάνουμε μια χλωρή λίπαση σε ένα τέτοιο. Εδώ, κυρία Δουλγεράκη, δεν σκάβουμε το λιόφυτο φέτος. Ναι, το είπατε. Τα δεδομένα είναι άλλα. Το κόστος παραγωγής. Τα δεδομένα είναι άλλα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ωραία. Καλά, το κάνει ο υπουργός για να μην ξεφτιλιζόμαστε στους 27 και να λέει ότι τελικά στη χώρα μου δεν καλλιεργείται η έκταση, αλλά δεν καλλιεργείται. Δεν καλλιεργείται το κακό που γίνεται κάθε χρόνο. Για τους λόγους που αναφέρατε. Να το ρωτήσω διαφορετικά και να σας αποχαιρετήσω. Πιστεύετε ότι μπορεί να τη σώσει την παρτίδα αυτή την ώρα η πολιτεία, δηλαδή και με τη βοήθεια που πρέπει να δώσει και με την ενίσχυση που πρέπει να έχει η παραγωγή και ο παραγωγός? Γιατί το κόστος παραγωγής είναι αυτό που ουσιαστικά και η έλλειψη κινήτρων που αφήνει τη γη ακαλλιέργητη. Όλα τα υπόλοιπα, όπως και εσείς είπατε, είναι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Υπάρχει περιθώριο να σωθεί η παρτίδα? Αυτό ρωτάω, τίποτα άλλο. Αν δεν υπήρχε περιθώριο να σωθεί η παρτίδα, θα τώρα είμαι λαλίστατος εγώ, αν δεν υπήρχε περιθώριο η παρτίδα να σωθεί, δεν θα κουνούσα τώρα το δάχτυλο εγώ ούτε στον υπουργό, ούτε πουθενάλλου. Η παρτίδα σώνεται, κυρία Δουλγεράκη. Ο φάκελος δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Η προγραμματική περίοδο ξεκινάει από 1η-1η το 23. Το 22 είναι η χρονιά γέφυρα. Ας φτιάξουμε όλοι μαζί ένα σωστό φάκελο. Να πούμε τελικά και να κάτσουμε να πούμε τι θέλουμε. Θέλουμε τους ανθρώπους να κάτσουν στα χωριά και να κρατάνε θερμοπύλες και να μην πάνε όλοι στις αστικές πόλεις. Ωραία. Πώς θα του κρατήσω αυτόν τον άνθρωπο απάνω? Αν δεν του δώσω κίνητρα, δεν κάθεται.
ξεκαθαρισμένα, δεν κάθεται στο χωριό. Τα κίνητρα που πρέπει να του δώσω είναι 1, 2, 3, 4, 5. Εντάξει. Θέλουμε να παράγουμε ή θέλουμε να κάνουμε εισαγόμενα προϊόντα. Θέλουμε να παράγουμε. Ποια είναι τα προϊόντα που έχει ανάγκη σήμερα η χώρα μας? 1, 2, 3. Παραγγείλετε τα στους Έλληνες αγρότες και να είστε σίγουροι όταν αυτά τα προϊόντα έχουν αγορά και έχουν και επιδότηση, δηλαδή μέσω της παραγωγής επιδοτηθούν, να είστε σίγουροι ότι θα τα παράξουν οι παραγωγοί, θα τα παράξουν και θα βγάλουν και εξαιρετικά προϊόντα. Εδώ βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και κάνει το αβοκάντο μια τρελή κούρσα. Δεν έχω βάλει ούτε ένα δέντρο αβοκάντο, για να μην νομίζουν ότι τα διαφημίζω γιατί έχω φυτέψει και τα λοιπά. Λοιπόν, μόνοι τους. Εδώ βλέπω εγώ στο δικό μου χωριό γίνεται μια αναμπέλωση επί τραπεζίων στα φιλιών. Μόνοι τους η παραγωγή. Μόνοι τους. Όταν η αγορά σου ζητάει ένα προϊόν, ο παραγωγός θα το πάρει για την επιβίωσή του. Λέτε λοιπόν ότι ναι, μεν έχουμε το περιθώριο και μπορούμε να σώσουμε αυτά τα οποία πρέπει να σώσουμε, που είναι τα βασικά. Το τελευταίο, με μόνο μία κουβέντα, πιστεύετε ότι τελικά θα τη σώσουν την παρτίδα? Θεωρώ ότι μετά από όλα αυτά που γίνονται, αυτό το διατροφικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει παγκοσμίως από τη μέρα που έγινε ο Ουκρανικός πόλεμος μέχρι σήμερα, θεωρώ ότι αρχίζουν και βλέπουν πιο σοβαρά το κομμάτι της διατροφής, το κομμάτι που τόση ανάγκη όλος ο κόσμος, το επισητιστικό κομμάτι που θεωρώ ότι θα είναι το νούμερο ένα που θα παίξει τα επόμενα χρόνια. Οι επισητιστικές κρίσεις, ο επισητιστικός πόλεμος, η επισητιστική επάρκεια είναι οι λέξεις που θα ακούμε την επόμενη δεκαετία στα αυτιά μας όλοι μας και είναι αυτό που θα παίξει το μεγαλύτερο ωραία, πιο σημαντικό ρόλο παγκοσμίως. Δυστυχώς υπό άσχημες συνθήκες βλέπουν σοβαρά την αγροτική παραγωγή. Δεν έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά λέτε, νομίζω ότι το βλέπουν λίγο πιο σοβαρά. Κρατάω τις κουβέντες αυτές και σας ευχαριστώ, κύριε Χιλετζάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Δουγκεράκη, σας ευχαριστώ. Καλά να είστε. Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο κύριος Μύρων Χιλετζάκης.